Έλα, μ' ακούς, πού είσαι? Στο τμήμα είμαι. Τι έγινε? Το χτύπησε ένα παιδί, πάρε την αστυνομικό να σου εξηγήσει. Ναι, δώσ' μου. Και κάτσε κάτω. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από το αστυνομικό τμήμα τηλεφωνούμε και ομιλείτε με την αξιωματικό υπηρεσία Φράγκου Γεωργία, ονομάζομαι. Μάλιστα, κυρία Φράγκου, τι έγινε? Παρακαλώ. Ναι, είσαστε ο πατέρας? Ναι. Μάλιστα, είναι καλά το παιδί σας. Πείτε μου μια στιγμή το ονοματεπώνυμό του για να σας δώσω ακριβής αναφορά. Παλαιοκώστα Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι σωστά? Η Κατερίνα. Η Κατερίνα έχει τρακάρει, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει? Είναι καλά η Κατερίνα, δόξα τω Θεώ δεν έχει ούτε γρατσουνιά. Μάλιστα. Εμένα μου τη φέρανε εδώ στο τμήμα ως κρατούμενη για μία αμέλεια. Τι έγινε? Ευτυχώς η Κατερίνα, πριν σας πω τι έχει γίνει, πείτε μου με ποιον άλλον είσαστε στείτε αυτή τη στιγμή. Με τον αδερφό της. Μας ακούει αυτή τη στιγμή ο αδερφός της Κατερίνας? Μέσα είναι. Μέσα είναι. Λοιπόν, επειδή η Κατερίνα μου είπε να μην το πούμε πουθενά, αυτό είναι πάρα πολύ επιστευτικό. Η ίδια έχει παραβιάσει ένα κόκκινο φανάρι και χτύπησε ένα ενήλικο παιδί. Το οποίο παιδί ήταν διάβαση πεζό, ξένης καταγωγής Αλβανίας, 8 ετών αγοράκι. Mm-hmm. Δυστυχώς στον δρόμο προς το νοσοκομείο το παιδί πέθανε, κύριε. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα σύμφωνα με το νόμο 125 μας επιβάλλει για προφυλάκηση 15 χρόνια. 15 χρόνια? Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Λυπάμαι, κύριε. Το όνομά σας? Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, κινητό τηλέφωνο έχετε? Αυτή τη στιγμή το έχει η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας πού είναι, κύριε Δημήτρη? Είναι στη Λαϊκή. Μάλιστα. Ακούστε με, κύριε Δημήτρη. Η Κατερίνα προηγουμένως έκλαιγε γιατί άκουσε τον κύριο διοικητά να αναφέρει ότι μέσα σε 24 ώρες θα βγει απόφαση για προφυλάκηση 15 χρόνια. Μόλις το άκουσε αυτό η Κατερίνα άρχισε να κλαίει, να με παρακαλάει, έχει πάθει σοκ. Καταλαβαίνετε, φυσιολογικό είναι. Εδώ έχω πάθει σοκ εγώ. Έτσι, μπράβο, είναι φυσιολογικό, κύριε Δημήτρη. Εφόσον μου είπε τα οικογενειακά της η Κατερίνα, μου μίλησε και για εσάς. Μου είπε ότι είσαστε έμπειρος, εμπιστός, σοβαρός κύριος, ότι μπορώ να σας εμπιστευτώ και τηλεφωνικός. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δέχτηκα να την βοηθήσω με τον δεύτερο τρόπο, να την απαλλάξω από αυτό το σύμβαν. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, κύριε Δημήτρη. Θέλω όμως να μου ορκιστείτε ότι αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Δεν θα το πείτε ούτε του παπά που λέει ο λόγος. Μπορώ να σας εμπιστευτώ? Βεβαίως. Όπως έτσι πράγματι μου το λέει η κόρη σας. Ναι, η Κατερίνα καλά είναι τώρα? Είναι καλά. Απλώς ψυχολογικά δεν είναι καλά. Πώς δεν είναι καλά αφού άκουσε 15 χρόνια φυλακή? Ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, τώρα εξαρτάται η ελευθερία της στα χέρια σας και στα χέρια μου. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, εγώ έκανα την πρόταση στους γονείς του παθόντος ναι. να αποσύρουν τη μήνυση άμεσα εναντίον της Κατερίνας και θα γράψω εγώ εδώ στα χαρτιά πως το τροχείο αυτό το προκάλεσε κάποιο ανώνυμο, αγνοούμενο, μηχανόβιο πρόσωπο και εξαφανίστηκε. Θα διαγράψω τις κάμερες. Θα διαγράψω όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είναι εναντίον της Κατερίνας. Έτσι η ίδια δεν θα φαίνεται πουθενά και θα αφαιθεί ελεύθερη σήμερα κιόλας. Ωραία, να είστε καλά. Ο Θεός να σας έχει καλά και η Παναγία. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Δημήτρη. Τι πρόβλημα? Οι γονείς για να αποσύρουν τη μήνυση μας ζητάνε 110.000 ευρώ για το αίμα του παιδιού που χύθηκε. Η Κατερίνα δέχτηκε να τα δώσει τα χρήματα μόνο και μόνο να γλιτώσει το αυτόφορο σήμερα κιόλας. Εφόσον όμως είναι κρατούμενη, δεν μπορεί να δράσει, ζητάει μια εμπιστευτική οικονομική βοήθεια από εσάς, κύριε Δημήτρη. Και εσείς, αυτή τη στιγμή, τώρα στο σπίτι σας, έχετε αυτή τη δυνατότητα να ξέρω κι εγώ τι να απαντήσω στους γονείς. Μισό λεπτό. 110.000 ευρώ, Μάλιστα. Πιο λίγο δεν γίνεται? Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό. Μπορούμε. Πόσο δηλαδή? Δηλαδή ότι έχετε εσείς αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε τηλεφωνική επιταγή. Όμως επειδή οι κλήσεις παρακολουθούνται από τον κύριο Εισαγγελέα, κύριε Δημήτρη, δώστε μου μια στιγμή το κινητό σας αριθμό τηλέφωνο. Δεν έχω κινητό τώρα εδώ. Δεν πειράζει, δώστε μου τον αριθμό. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Γιατί δεν το θυμάμαι, είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Φυσιολογικό είναι, είσαστε και ταραγμένος, κύριε Δημήτρη. 100.
Να περιμένετε, θέλετε να με... Κύριε Δημητρή, ναι. Λοιπόν, θέλετε να ερεμήσετε και να κοιτάξετε που έχετε σημειωμένο το κινητό σας αριθμό τηλέφωνο. Ναι, μπορείτε να μου δώσετε την Κατερίνα. Μάλιστα, σας τη δίνω αμέσως. Ηρεμήστε την γιατί είναι ταραγμένη. Ω, Παναγία μου. Έλα, παπά. Έλα. Πόσα χρήματα έχεις τώρα? Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα πάνω μου. Ότι σου πει αστυνομικό, κάντο. Θα το κάνω, κορίτσι μου, θα το κάνω. Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε, Κατερίνα. Έχεις χτυπήσει, Κατερίνα. Κύριε Δημήτρη, τώρα μιλάτε μαζί μου. Ναι. Γεωργία. Λοιπόν. Γεωργία, δώσε μου ένα τηλέφωνο κινητό. Κύριε Δημήτρη, τα τηλέφωνα δεν τα κλείνουμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μέχρι να σας δώσω το OK. Ναι, η Κατερίνα είναι ελεύθερη. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, τώρα εσείς τι δυνατότητα έχετε, πόσα χρήματα έχετε τώρα στο σπίτι για να απαντήσουμε στους γονείς? Αυτή τη στιγμή έχω 10 ευρώ. 10 ευρώ? Ναι. Με 10 ευρώ μπορώ να κάνω διακανονισμό? Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Αφήστε τη να σαπίσει στη φυλακή. Αφού χτύπησε το παιδί, να τιμωρηθεί η ίδια.